Πέρασαν 2 χρόνια από την ημέρα που ο αγαπημένος μας, ο παγκόσμιος Μίκης, πέρασε στη ζήσα αιωνιότητα. Χαιρετίζω την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ να τιμήσει τη δεύτερη επέτειο από το θάνατό του. Εδώ μπροστά στην κυβωτό του, όπως συνήθιζε να αποκαλεί το μουσείο. Εδώ στη Ζάτουνα, το 1968-1969, ο Μίκης μετέτρεψε την απομόνωση, τον εκτοπισμό του από τη Χούντα των Συνταγματαρχών σε παγκόσμιο φάρο αγώνων και αντίστασης για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Από εδώ έγινε ένας τεράστιος τηλεβόας μηνυμάτων, αντίσταση στην παγκόσμια κοινή γνώμη, που στη συνέχεια επέστρεφαν ως κύματα αλληλεγγύης στον αγώνα των Ελλήνων ενάντια στο φασισμό. Εδώ στη Ζάτουνα έγραψε και τις αρκαδίες του. Στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούμε το δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Μίκη Θεοδωράκη και Αρκαδίες Ζάτουνας και ένα μεγάλο αφιέρωμα για τα 60 χρόνια από τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Τιμούμε τον Μίκη, τον Λαμπράκη και τους Λαμπράκηδες. Αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζουμε σήμερα εδώ, στο σπίτι του Μίκη στη Ζάτουνα, όχι ως επισκέπτες, αλλά ως τους διαχρονικούς συντρόφους και τους συνοδοιπόρους του. Ο Μίκης ως τεράστιος αγωνιστής είχε την ιδεολογική και ορωματική του αφετηρία στη μήτρα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Από εκεί άντλησε θάρρος και πίστη για να αντιρρυωθεί ως ένας μεγάλος αντιφασίστας ενάντια στην Ιταλική, τη Γερμανική κατοχή και τη δικτατορία. Πηγές έμπνευσης της μεγάλης παγκόσμιας καλλιτεχνικής του δημιουργίας αποτέλεσαν οι πηγές και οι αγωνίες του ελληνικού λαού και των παγκόσμιων απελευθερωτικών κινημάτων. Σε λίγο θα γιορτάσουμε τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Στο πρόσωπό του θα θυμηθεί η Ελλάδα της Ρωμιοσύνης, των αγώνων και των θυσιών. Ως Μουσείο Μίκη Θεοδωράκη Ζάτουνας, προσδοκούμε στενή συνεργασία μαζί σας για την αέναη προώθηση των αξιακών προταγμάτων και του μουσιακού έργου του Μίκη και κυρίως στη νέα γενιά. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη στήριξη που μας προσφέρετε και ιδιαίτερα με τα στελέχη σας που αδιάλειπτα στο Δήμο Γορτινίας και στην περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζουν κάθε πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του μουσείου. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στον αγώνα που έχετε μπροστά σας και είμαι σίγουρος ότι θα ανανεώσουμε την καλή συνεργασία. Παρασκευάς Παρασκευόπουλος, Πρόεδρος Μουσείου Μίκη Θεοδωράκη Ζάτουνας. Να είστε καλά.